Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον Γιώργο Μερκή, ο οποίος μόλις έφτασε από το γήπεδο, μόλις επέστρεψε σπίτι του από το γήπεδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο τον Μερκή. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε με Πανίκο Κωνσταντίνου και Μίλαν Τράικοβιτς, έναν πρωταθλητή. Γεια σου Πανίκο, γεια σου Μίλαν. Με έναν πρωταθλητή Ευρώπης, ο Μίλαν στα 60 μέτρα μετεμποδίων. Λοιπόν, Γιώργο, πώς είδες τον αγώνα σήμερα, πώς κρίνεις την απόδοση του ΑΠΟΕΛ καταρχήν? Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό το ΑΠΟΕΛ. Κράτησε μπάλα, δημιούργησε προϋποθέσεις και θα μπορούσε και να σκοράρει και δεύτερο γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο όμως τράβηξε λίγο πίσω, προσπάθησε να προσέξει τα νότα του, δώσε χώρο στον Άρη, έγινε λίγο πιο επικίνδυνος ο Άρης, αλλά στο τέλος με μια αντεπίθεση κατάφερε να σκοράρει και δεύτερο γκολ, όπου εκεί πιστέψαμε ότι τελείωσε ο αγώνας, αλλά έγινε θρύλος το παιχνίδι στα τελευταίο λεπτό. Με εκείνο το λάθος που ασυνεννοησία που έγινε μεταξύ τερματοφύλακα και Βινίσιους. Αλλά στο τέλος νομίζω ότι από δίκαια πήρε την νίκη. Γιώργο, τώρα η διαφορά έχει μειωθεί στον έναν βαθμό από τον Απόλλωνα. Μένουν 4 αγώνες. Τι σημαίνει αυτή η μείωση της διαφοράς και πόση ψυχολογία δίνει αυτή η νίκη στο Απόλλη για τη συνέχεια? Είναι μεγάλη κουβέντα για το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ έκανε μια μεγάλη διαδρομή, κάλυψε πάρα πολλούς πόντους. Νομίζω ο Απόλλωνας πρέπει να νιώθει την πίεση τώρα στον ένα βαθμό. Θα μπορούσε ο Απόλλωνας να δικαιώσει το πρωτάθλημα, μπορώ να πω, εδώ και 5-6 αγωνιστικές. Δεν τα κατάφερε. Νομίζω ο Απόλλωνας, εγώ δεν το θυμάμαι, από τον καιρό που έπαιζα εκεί, να κάνει σχεδόν 9 παιχνίδια χωρίς να κερδίσει. Και αυτό του στήχησε. Όμως βλέπουμε πόσο συναρπαστικό είναι το πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν αδιάφορες ομάδες. Και στην πρώτη εξάδα νομίζω είναι όλες οι ομάδες πάνω κάτω ισοδύναμες και θα παιχτεί στη λεπτομέρεια ποιος είναι ο πρωταθλητής. Γιώργο, ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ στα play-off? Μπορώ να πω ήταν μια από τις καλύτερες. Έπαιξε μεγάλη σημασία νομίζω και η βοήθεια του κόσμου. Ήταν εξαιρετικό στις κερκίδες, κατέκλυσε το γήπεδο και όπως φαίνεται οι γεμάτες κερκίδες οθούν και τους ποδοσφαιριστές να παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο. Σήμερα πραγματικά ένας ποδοσφαιρικός αθλητοπρεπής αγώνας και όμορφος ποδοσφαιρικός αγώνας με κόσμο και στις δύο κερκίδες, χωρίς παρατράγουδα. Νομίζω όντως ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, αν όχι το καλύτερο, στα Μπαράς. Θέλω να ρωτήσω, συγγνώμη Πανίκο, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βολεύει τον Απόλλωνα η διακοπή τώρα λόγω του Πάσχα ή βολεύει τον ΑΠΟΕΛ? Νομίζω βολεύει τον ΑΠΟΕΛ, γιατί ο ΑΠΟΕΛ έχει και κάποιους τραυματίες ποδοσφαιριστές όπου θα μπορέσουν να... Δεν χάνει το momentum όμως σε αυτή τη διακοπή? Συνήθως αυτός που νιώθει την πίεση χρειάζεται αγώνα ώστε να παίξει και τώρα την πίεση νομίζω την είχε ο Απόλλωνας. Το ΑΠΟΕΛ ήδη κάλυψε τη διαφορά, πήγε στον πόντο. Πλέον ο Απόλλωνας για 2 εβδομάδες τώρα θα είναι με τις σκέψεις, με τις συζητήσεις. Και εγώ σαν ποδοσφαιριστής, όταν έχει μια άσχημη μέρα, μια ήττα, περιμένουμε τον επόμενο αγώνα ώστε να πάρουμε το αίμα μας πίσω, να σβηστεί αυτή η κακή εμφάνιση, αυτή η κακή μέρα. Το χάσαμε. Γιώργος είναι και πάλι μαζί μας. Γιώργο, σε χάσαμε για λίγο. Μας έλεγες, για την πίεση που υπάρχει στον Απόλλωνα περισσότερο. Να σε ακούσουμε να ολοκληρώσεις την άποψή σου. Ναι, λέω ότι βολεύει το ΑΠΟΕΛ. Είπαμε, η διακοπή συνήθως έχει την πίεση αυτός. Δεν χάνει το momentum λίγο, Γιώργο, ενώ θα ήθελες να παίξεις τώρα που είσαι στα καλά σου? Θα ήθελες να παίξεις, αλλά λέω πώς δεν βολεύει τον Απόλλωνα. Δηλαδή, ο Απόλλωνας τώρα νιώθει την πίεση. Θα ήθελε, δεν ξέρω αν τα ακούσατε που το είπα και πριν, θα το ξαναπώ. Και εγώ όταν ήμουν ποδοσφαιριστής και όταν έρχονταν μια άσχημη εμφάνιση ή ένας κακός αγώνας, περιμέναμε το επόμενο παιχνίδι ώστε να κερδίσουμε, να πάει στο παρελθόν,
αυτός ο αγώνας και να Έτσι, νιώσουν καλύτερα μπράβο. ψυχολογικά. Τώρα για 2 εβδομάδες ο Απόλλωνας θα κουβαλά μια ήττα. Να το αφήσουμε λίγο πίσω. Ποιο ήταν, νομίζεις, το κλειδί σήμερα για την νίκη του ΑΠΟΕΛ? Τι ήταν εκείνο που τον έκανε σήμερα νικητή? Νομίζω το ΑΠΟΕΛ σήμερα είχε πίσω στην αμυντική γραμμή ήταν εξαιρετικός. Για μένα ο Βινίσιους ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΑΠΟΕΛ και τις όλες τις μονομαχίες. Έμπνεε εμπιστοσύνη, έδινε πάσες, σταματούσε τους αντιπάλους. Δυστυχώς ήταν και μοιραίος στον γκολ που δέχτηκε το ΑΠΟΕΛ σε ασυνεννοησία μαζί με τον Νεόφυτο. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ήταν μια συμπαγής ομάδα το ΑΠΟΕΛ και κατάφερε να σκοράρει. Δεν θα πω σχετικά εύκολα γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο είχε τρεις εξαιρετικές ευκαιρίες ο Μάκλετσα. Αλλά όταν κατάφερε να σκοράρει, διαχειρίστηκε σωστά το σκορ. Μία τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Ζήλεψε σήμερα που ήσουν στην εξέδρα βλέποντας τον κόσμο να έχει επιστρέψει στο γήπεδο? Θα ήθελες να ήσουν μέλος της ομάδος του ΑΠΟΕΛ? Και δεύτερη ερώτηση. Είναι πιο εύκολη η δουλειά του προπονητή ή του ποδοσφαιριστή? Και σε ρωτάω γιατί είσαι βοηθός πλέον προπονητής και πλέον έχεις και τις δύο εικόνες στο μπροστά σου. Σωστά. Μπορώ να πω ότι γενικά ζηλεύω, όχι τώρα που επέστρεψε ο κόσμος. Μου λείπει το ποδόσφαιρο, μου λείπει το γήπεδο. Αυτό είχα μάθει να κάνω. Αγωνίστηκα σε 2 ομάδες που έχουν πάρα πολύ κόσμο. Έμαθα μέσα στην ένταση, μέσα στις φωνές, μέσα σε όλες τις κερκίδες. Σίγουρα σήμερα ήταν κάποιες στιγμές που με κάνουν να λησμονώ το ότι σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Όσο για τη δεύτερη ερώτηση, σίγουρα ο προπονητής είναι πολύ πιο δύσκολη δουλειά από τον ποδοσφαιριστή. Έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά πράγματα. Ο ποδοσφαιριστής, το μόνο πράγμα που έχει να κάνει είναι να προσέχει τον εαυτό του και να ακολουθεί τις οδηγίες και να είναι επαγγελματίας. Ο προπονητής έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Και εμείς τον καιρό που ήμασταν ποδοσφαιριστές, τα βλέπουμε όλα τόσο εύκολα, αλλά όταν πας στην άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σε δούμε και στην άκρη του παγκού. Δεν ξέρουμε ποτέ, θα δείξει αν θέλει ο Θεός. Είναι 50-50 ο τίτλος. Όπως είναι τα πράγματα τώρα, είναι τι να πω, 60-40 για τον Απόλλωνα, αφού είναι 1 βαθμό μπροστά ο Απόλλωνας. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στον Απόλλωνα, απλά για αυτόν τον πόντο. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε Να πάρα είσαι πολύ, καλά, φιλέ. Γιώργο. Σε Κάθε ευχαριστούμε επιτυχία πολύ. και ως Κάθε επιτυχία και προπονητής. στην ομάδα σου που είσαι εκεί τώρα βοηθός προπονητής μαζί με τον Περικλή τον Μουστάκα. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου, Γεια σας. τον Ευχαριστώ. Γιώργο τον Μερκή.